Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, συνεργάτης του Εκκλησιαστικού Τηλεοπτικού μας σταθμού και συνεργάτης βέβαια της Ειδικής Επιτροπής του Ειδικού Γραφείου επί των Αιρέσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος. Την ευχή σας πρώτα απ' όλα να ζητήσουμε, πατήρ Ανδρέα. Του Κυρίου μας και την ευχή του Αγίου Παϊσίου που σήμερα γιορτάζει. Ένας ιδιαιτέρως αγαπητός Άγιος, από ό,τι έχουμε καταλάβει από τον κόσμο, από τα τηλεφωνήματα, από τα μηνύματα, πραγματικά τον ευλαβούνται ιδιαίτερα. Βεβαίως. Ανταποδίδουν την αγάπη που ο ίδιος πρώτος έδειξε. Ο ίδιος αγάπησε πάρα πολύ όλο τον κόσμο και τώρα ο κόσμος, αισθανόμενος αυτή την αγάπη του Αγίου, ανταποδίδει με τη δικιά του έκφραση αγάπης προς το πρόσωπο και του Αγίου. Και βέβαια ένας Άγιος των ημερών μας, πατέρ Ανδρέα, βλέπουμε και εικόνες, εμείς βίντεο υπάρχουν. Βλέπουμε τώρα το 1992 η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Μονή Κουτλουμουσίου, όπου εκεί συναντήθηκαν. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό να βλέπουμε Αγίους επί των ημερών μας, έτσι. Πράγματι ο 20ος αιώνας και ο 21ος, ακόμη μέσα στην δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα και έχουμε Αγίου κατατάξεις, έχει δώσει στην Εκκλησία μας λοιπόν αυτός ο σύγχρονος καιρός, έχει δώσει πληθώρα Αγίων, με πρωτοστάτη βέβαια τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος είναι και πολύ αγαπητός. Και αυτό είναι αξιοθαύμαστο, αποδεικνύει ότι η Εκκλησία μας είναι εργαστήριο αγιότητας και ότι σε κάθε εποχή, αλλά και στη δικιά μας δύσκολη και γεμάτη αντιξοότητες εποχή, η Εκκλησία μας θεραπεύει τους ανθρώπους. Άγιος είναι ο άνθρωπος ο θεραπευμένος από τις συνέπειες της πτώσης, Άγιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος μετέχει της αγιότητας του Θεού, Άγιος δεν είναι ένας πρωταθλητής μιας πειθαρχημένης ζωής, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται με παλικαριά, με λεβεντιά απέναντι στην πεπτοκή αφήση του, στην πεσμένη πραγματικότητά του, την αποδέχεται, την αναγνωρίζει και την προσφέρει στο Θεό και λέει «Θεέ μου, εγώ αυτός είμαι. Αν εσύ μπορείς, θεράπευσέ με». Και ο Θεός θεραπεύει και φανερώνει την δόξα του μέσα από τους Αγίους. Είναι λοιπόν συγκλονιστικό ότι σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα η Εκκλησία προσφέρει το όραμα της αγιότητος με απτά παραδείγματα, με χειροπιαστά παραδείγματα και όχι μόνο στα λόγια. Και πόσο αισιοδοξία μας δίνει όταν έχουμε Άγιους στις δικές μας ημέρες, πραγματικά η Εκκλησία μας καταφέρει να μας δώσει κουράγιο, να μας δώσει στήριξη. Τώρα, ο Άγιος Παΐσιος, πατέρα Ανδρέα, λίγο πολύ τον βίο του το γνωρίζουμε και λόγω τηλεοπτικής σειράς, αλλά και λόγω βέβαια ότι είναι ιδιαίτερος αγαπητός, έχει διαβαστεί πολύ ο βίος του. Πού θα έπρεπε να σταματήσουμε όμως οπωσδήποτε, τι θα έπρεπε να αναφέρουμε από όλο το βίο? Νομίζω ότι πολλά θα μπορούσε κανείς να πει. Κατά τη δικιά μου ταπεινή άποψη, ο Άγιος στο σημερινό άνθρωπο έχει να προσφέρει αυτό το την μεταμόρφωση του τρόπου σκέψης. Μας έλεγε ο Άγιος να έχουμε έναν μετασχηματιστή στην καρδιά μας που θα αλλάζει τους λογισμούς και θα μας μαθαίνει να βλέπουμε τα πράγματα με μια απλότητα, με μια ψυχραιμία, χωρίς πανικό, χωρίς αγωνία, με μια εμπιστοσύνη προς το Θεό, να κάνουμε τον εαυτό μας εργαστήριο καλών λογισμών. Εφόσον δεν είμαστε 100% σίγουροι για την ερμηνεία των γεγονότων, γίνεται δηλαδή ένας χωρισμός και λέμε άλλο είναι ένα γεγονός, ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει και είναι πράγμα η ερμηνεία αυτού του γεγονότος. Ο Άγιος λοιπόν έλεγε εφόσον δεν είμαστε σίγουροι για την ερμηνεία αυτού του γεγονότος, γιατί να επιλέξουμε να το ερμηνεύσουμε με αρνητικό τρόπο, να το ερμηνεύσουμε με θετικό τρόπο, να το ερμηνεύσουμε με καλό τρόπο. Ένα παράδειγμα από τη ζωή του Αγίου για να γίνω πιο κατανοητός. Κάποτε χρειάστηκε να βγει από το Άγιον Όρος και να έρθει στη Θεσσαλονίκη μαζί με έναν άλλον μοναχό για κάποιες δουλειές αγιορείτικες. Και δεν ξέραν οι άνθρωποι φαίνεται από την γεωγραφία της πόλης και πήγαν και νίκησαν ένα δωμάτιο σε ένα ξενοδοχείο πάνω στην Εγνατία. Και απέναντι από το ξενοδοχείο είχε και ένα νυχτερινό κλαμπ, νυχτερινό μαγαζί. Οπότε όλο το βράδυ είχε γέλια, τραγούδια, χορούς, κορδιά. Το πρωί που κατέβηκαν στο λόμπι του ξενοδοχείου για να πάρουν το πρωινό τους οι πατέρες, ο μεν Άγιος Παΐσιος ήταν χαρούμενος, πρόσχαρος, φαίνονταν ξεκούραστος. Ο άλλος ο μοναχός ήταν κάτισχος, ήταν χλωμός, ήταν ξενυχτισμένος. Του λέει «Βρέσαι», του λέει «Κοιμήθηκες το βράδυ?» «Ναι», λέει, «κοιμήθηκα».
Καλά, ναι, ποιος είσαι, λέει στον Άγιο Παΐσιο. Δεν σε ενοχλούσε η φασαρία, δεν σε ενοχλούσαν όλα αυτά που γινότανε. Λέει, κοίταξε, στην αρχή με ενοχλούσαν, είναι αλήθεια, του λέει ο Άγιος. Αλλά ξέρεις, μετά σκέφτηκα και είπα, βρε Παΐσιο, δεν λες δόξα τω Θεώ που οι άνθρωποι διασκεδάζουν και χαίρονται. Θα μπορούσε να ήταν νοσοκομείο από εδώ απ' έξω από το ξενοδοχείο και να ακούς όλη τη νύχτα κλάματα και να ακούς σιρήνες ασθενοφόρων και να βλέπεις αρρώστους. Τώρα τι βλέπεις, ανθρώπους που χαίρονται και διασκεδάζουν. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα. Και έτσι ηρέμησε ο λογισμός μου, λέει, και κοιμήθηκα. Έτσι λοιπόν να κάνουμε κι εμείς. Να βάζουμε καλό λογισμό. Να ερμηνεύουμε τα γεγονότα γύρω μας με την καλοσύνη. Εμπιστευόμενη την καλοσύνη και την αγάπη του Θεού. Εμπιστευόμενη την πρόνοια του Θεού. Να μην πανικοβαλόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, να μην τα βλέπουμε όλα μαύρα και άραχνα γύρω μας. Γιατί αυτό είναι και το σημάδι της απιστίας, ότι χάσαμε την εμπιστοσύνη, την πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, ότι ο άνθρωπος αναστέλλεται. Ο Άγιος Παΐσιος ακριβώς με τη βιωτή του, με το παράδειγμά του και με την ύπαρξή του ολόκληρη μας έδειξε ότι και στις μέρες μας ακόμη η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι διαχρονική, αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο γίνονται πράξη, ισχύουν και για τους ανθρώπους της εποχής μας. Οι υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους πραγματοποιούνται και σήμερα ακόμη. Μπορεί να πέρασαν 2.000 χρόνια, αλλά δεν έπαψε το Ευαγγέλιο να μεταμορφώνει ανθρώπους, να δημιουργεί Αγίους, να φανερώνει την δυναμική της αιωνιότητος στη σημερινή εποχή, στο εδώ και τώρα. Ο Άγιος Παΐσιος δείχνει με την ύπαρξή του ότι η δύναμη της αιωνιότητας, η δύναμη της Αναστάσεως, μπορεί να αφομοιωθεί από το σημερινό άνθρωπο και να γίνει τρόπος έκφρασης, τρόπος ζωής. Επομένως, κάθε σκέψη απελπισίας που απομακρύνει τον άνθρωπο από την ελπίδα της Αναστάσεως θα πρέπει να απομακρυνθεί από την καρδιά μας και να σκεφτόμαστε να έχουμε καλούς λογισμούς. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μία διάκριση μεταξύ θετικής σκέψης και καλών λογισμών. Η θετική σκέψη είναι μια αισιοδοξία η οποία στηρίζεται στη φαντασία. Ο καλός λογισμός είναι η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Ότι ο καλός Θεός κακά πράγματα δεν κάνει, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Για να συμβεί έτσι για να έρθουν έτσι τα πράγματα, για να συμβούν αυτά τα γεγονότα, όποια και αν είναι αυτά, υπάρχει ο Θεός που τα βλέπει, που νοιάζεται και που οπωσδήποτε κάτι καλό έχει πίσω από αυτά τα γεγονότα. Και αυτό το καλό να το ανακαλύπτουμε, να το ψάχνουμε, να το αναζητάμε και να το ανακαλύπτουμε με τη φώτιση του Θεού και να το εμπιστευόμαστε. Οπότε, πατέρα Αντρέα, να χρησιμοποιούμε την φράση καλύτερα καλούς λογισμούς και όχι θετική σκέψη, έτσι δεν είναι? Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, γιατί η θετική σκέψη είναι ανθρωποκεντρικό μέγεθος και στηρίζεται σε μια αισιοδοξία, στην καλύτερη περίπτωση, να μην το αναλύσουμε πολύ, στηρίζεται σε μια αισιοδοξία η οποία βασίζεται στην φαντασία και στην ελπίδα. Ενώ ο καλός λογισμός είναι ένας αισιόδοξος λογισμός που στηρίζεται στην αγάπη ενός προσώπου συγκεκριμένου. Επειδή με αγαπάει ο Χριστός, σίγουρα θα μου κάνει καλό. Όπως τα μωρά τα παιδιά εμπιστεύονται τους γονείς, έτσι και εμείς εμπιστευόμενοι την αγάπη του Χριστού, δεν ανησυχούμε και δεν ταραζόμαστε για τίποτα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Πατέρ Ανδρέα. Ήταν μεγάλη μας χαρά που επικοινωνήσαμε και πάλι. Σας ευχαριστώ και εγώ πάντοτε στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ για τη δυνατότητα που μας δίνετε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους μέσα από το ιεραποστολικό αυτό έργο που επιτελείτε. Σας ευχαριστούμε. Θέλω να σας έχει γερούς. Την ευχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης, λοιπόν, γνωστός για από τις τηλεοπτικές του εκπομπές εδώ στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό, στην 4Ε, για τον Όσιο Παΐσιο, λοιπόν, τον οποίο τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία, πλήθος κόσμου από το πρωί στο ιερό προσκύνημα στον τάφο του, στην Σουρωτή, στο ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και χθες, αλλά και σήμερα. Πάμε να παρακολουθήσουμε και ένα μικρό βίντεο για τον βίο του, αυτά που δεν είπαμε δηλαδή. Τα γνωρίζουμε σε γενικές γραμμές, βέβαια, είναι ιδιαίτερος αγαπητός και έχει διαβαστεί ο βίος του, το γνωρίζουμε λίγο πολύ. Το παρακολουθούμε όμως το βίντεο αυτό και αμέσως μετά ερχόμαστε ξανά εδώ, καθώς έχουμε την επόμενη σύνδεσή μας, θα μιλήσουμε για την Κύπρο μας. Θα πάμε και θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος, τον Αλέξανδρο Μούστρα.